οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που πνέουν από χθες στα Χανιά έχουν θέσει σε επιφυλακή όχι μόνο τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τους ναυαγοσώστες σε όλους τους πύργους των παραλιών του Βόρειου Μετόπου. Ο κίνδυνος να παρασυρθούν λουόμενοι στα νυχτά ήταν ορατός. Κίτρινες σημαίες υψώθηκαν σε όλες τις ακτές. Σήμερα έχουμε κίτρινη σημαία καθώς έχουμε νοτιοδυτικό άνεμο 4 μπουφόρ και έχουμε απαγόρευση στα στρώματα να εισέλθουν στο νερό καθώς είναι επικίνδυνος το να παρασυρθούν στα νυχτά και να καθιστά δύνατο να την επιστροφή τους. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, αλλά ακούνε στις συστάσεις μας, οπότε αυτό είναι καλό, γιατί περιορίζουμε τον κίνδυνο. Σε δεκάδες περιστατικά χρειάστηκε να επέμβουν ναυαγοσώστες το φετινό καλοκαίρι. Σε κόκκινες σημαίες έχει χρειαστεί αρκετές φορές. Έχουμε παρέμβει πάρα πολύ σωστά και επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποιο ατυχές συμβάν. Η λήξη της ναυαγοσωστικής κάλυψης, ωστόσο, στις 30 Σεπτεμβρίου δημιουργεί προβληματισμό τόσο στους Δήμους όσο και στον κλάδο των ναυαγοσωστών. Δεν έχει αλλάξει δυστυχώς τίποτα, διότι σε αυτή τη χώρα όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα το ίδιο μένουν, θα μου επιτρέψετε να πω. Και τι εννοώ, η περίοδος είναι 4 μήνες, η υποχρέωση. Το ωράριο είναι 8 ώρες, η υποχρέωση. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Μιλάμε για περίπου 550 με 600 χιλιάδες ευρώ για τον Πλατανιά, για 18 πύργους, για 8 ώρες στους 4 μήνες. Οι πληρότητες στις ξενοδοχειακές μονάδες του Πλατανιά, της Αγίας Μαρίνας και όλου του Βόρειου Άξονα των Χανίων φτάνουν το 100% με τον δήμαρχο της πιο τουριστικής περιοχής Γιάννη Μαλανδράκη να χαρακτηρίζει αδιανόητη τη μη επέκταση της περίοδου κάλυψης των ακτών με ναυαγοσώστη τουλάχιστον ως τα τέλη Οκτωβρίου. Όταν πας στους 5 μήνες που είμαστε μια περιοχή που έχουν και τον Οκτώβριο τουρισμό ή να έχουμε και σε αρκετές θέσεις ακόμα ναυαγοσώστες, σημαίνει ότι πρέπει ο Δήμος να επιβαρυστεί ένα επιπρόσθετο κόστος. Τα λεφτά αυτά το κράτος μας δίνει περίπου το 1 τρίτο. Τα άλλα 2 τρίτα τα βάζει από ίδιους πόρους ο Δήμος. Θα πει κάποιος, μα εισπράττει ο Δήμος από τις παραλίες. Τι εισπράττει? Από φέτος τα κάνει όλη η εκτιματική υπηρεσία. Εισπράττει αυτή το 1 παραπάνω το 40%. Στο μεταξύ, οι άνεμοι που ξεπερνούσαν από το πρωί τα 4 μποφόρ διατήρησαν πολύ υψηλή την επικίνδυνοτητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, με πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους να βρίσκονται σε περιπολίες ή σε κομβικά σημεία για να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Σε ισχύ είναι και η απαγόρευση διέλευσης δασών και αλσών στο Δήμο Χανίων.